Γεια σας. Σήμερα θα δούμε έναν πάρα πολύ ωραίο, οικονομικό και οικολογικό τρόπο για να φωτίσουμε την αυλή μας στον κήπο μας, την πέρκολα και οτιδήποτε άλλο έχουμε, αρκεί να φωτίζεται από τον ήλιο καλά. Αυτά τα προμηθεύτηκα από ένα κατάστημα, ένα πολυκατάστημα, γύρω στα 4 ευρώ το ένα, 4 και 20 αν θυμάμαι καλά, τα οποία είναι φώτα εξωτερικού χώρου, τα οποία τροφοδοτούνται από φωτοβολταϊκό πανελάκι που φορτίζει μια μπαταρία εσωτερικά. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα στη συσκευασία. Αυτό εδώ είναι το φωτιστικό το οποίο είχα ανοίξει πριν και στη συσκευασία μέσα έχει οδηγίες χρήσεως. Θα χρειαστούν και θα σας πω παρακάτω που θα χρειαστούν. Σε έχει διάφορες γλώσσες, η οποία περιλαμβάνει και ελληνικά. Εδώ. Ένα αυτοκόλλητο διπλής όψεως. Για μένα είναι άχρηστο εντελώς, διότι είναι πάρα πολύ μικρό. Δεν έχει ουσία. Εγώ σε αυτά που θα δείτε μετά παρακάτω έχω βάλει διπλής όψεως σε όλη την επιφάνεια. Γιατί δεν ήθελα να τρυπήσω τα σημεία που τα τοποθέτησα. Αν και έχει τρυπούλα για να τα τοποθετήσετε με μια κάποια βίδα, εγώ δεν ήθελα να ανοίξω. Αλλά τοποθέτησα διπλής όψεως σε όλη την επιφάνεια. Τρεις στρώσεις από διπλής όψεως σε όλο το μήκος από το φωτιστικό. Πάνε αυτά. Άχρηστα εντελώς. Και οι βίδες που έχει μέσα δεν αξίζει καν να ασχοληθείς. Είναι χαλιά. Δεν είναι καλές. Πάμε να δούμε τώρα το φωτάκι από κοντά και ποιες είναι οι λειτουργίες του. Από πάνω έχουμε ένα αρκετά μεγάλο φωτοβολταϊκό πανελάκι που του παρέχει αρκετή ενέργεια καθ' όλη διάρκεια της ημέρας. Εδώ έχουμε 20 λεντάκια υψηλής φωτεινότητας, έναν αισθητήρα κίνησης και ένα πλήκτρο επιλογών. Τώρα τι επιλογές έχει? Πατώντας το μία φορά το πλήκτρο, ανάβει μία φορά, που σημαίνει ότι σε περίπτωση που δει κίνηση, όταν νυχτώσει, όταν δει κίνηση, ανάβει. Μετά από 20-25 δευτερόλεπτα απενεργοποιείται. Όταν έχουμε δύο φορές αναμένο τώρα ο λεντάκι, μόλις το πατήσουμε μία φορά, ανάβει δύο φορές, που σημαίνει ότι με το που νυχτώσει, ανάβει στο μισό της φωτεινότητας και όταν δει κίνηση, δυναμώνει. Αν πατήσουμε τρίτη φορά, αναβοσβήνει τρεις φορές το λεντάκι, που σημαίνει ότι μόλις νυχτώσει, είναι μόνιμα αναμένο ό,τι και να γίνει. Τώρα εδώ σβήνει γιατί έχουμε τους προβολείς από πάνω και σβήνει. Τώρα, όπως είπαμε, είναι πλαστικό όλο. Εγώ αυτά που θα δείτε έξω, μερικά τα είχα πάρει από πέρσι, δεν έχουν πάθει κάτι. Λίγο το πανελάκι από πάνω έχει αλλοιωθεί και αυτό είναι λογικό γιατί είναι σιλικόνη, με αποτέλεσμα να την διαβρώσει ελάχιστα. Όχι όμως πολύ, αλλά δουλεύουν μια χαρά. Από πίσω πάλι είναι πλαστικό, είναι αδιάβροχο αρκετά. Δηλαδή εμένα τώρα έχουν φάει πάρα πολλές βροχές, δεν έχω δει κάποιον να έχει κάποια υγρασία. Πάμε τώρα να δούμε λίγο πόσο δύναμη έχει και τι φωτεινότητα βγάζει όταν είναι σε πλήρη σκοτάδι. Να κλείσουμε λίγο τα φώτα. Τώρα βλέπουμε με το που έκλεισαν τα φώτα ενεργοποιήθηκε. Να το βάλουμε στην επιλογή του μόνιμα αναμένο. Βλέπετε είναι αρκετά δυνατό. Πάρα πολύ δυνατό θα έλεγα. Αν το δείτε και νύχτα θα καταλάβετε ότι είναι πάρα πολύ καλό. Και με μία πλήρη φόρτιση, ειδικά το καλοκαίρι, είναι μέχρι το πρωί αναμένο. Βλέπετε. Είναι μέχρι το πρωί αναμένο. Το χειμώνα εμένα που τα έχω γύρω γύρω, όπως θα δω παρακάτω, στην περίφραξη του σπιτιού, ανάβουν εμένα, αλλά εντάξει, μερικά τα οποία είναι λίγο σε διαφορετική κατεύθυνση από τον ήλιο, δεν φορτίζουν τόσο καλά. Σβήνουν γύρω στο 3 ώρο με 3,5 ώρες. Αλλά αυτά τα οποία τα χτυπά ο ήλιος το χειμώνα κρατάνε πάνω από 4-5 ώρες αναμένα. Το καλοκαίρι δε είναι όλη τη νύχτα αναμένα χωρίς κανένα πρόβλημα. Βλέπετε εδώ πώς είναι η φωτεινότητά του, είναι αρκετά δυνατό. Και αυτά φανταστείτε ότι δεν έχουν φορτίσει αρκετά γιατί τα είχα στο κουτί και είναι ότι έχουν από το εργοστάσιο σαν φόρτιση μέσα, δηλαδή μπαταρία τους. Τα άλλα που θα δούμε έξω ήταν όλη την ημέρα
κρεμασμένα, με αποτέλεσμα να είναι σε πλήρη φόρτιση. Πάμε να τα δούμε. Πάμε να δούμε λίγο πώς συμπεριφέρονται το βράδυ. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε τρία. Τα έχω βάλει περιμετρικά από το σπιτάκι του κήπου. Εδώ το ένα μας αντιλήφθηκε. Τώρα άνοιξε και το άλλο, άνοιξε και το άλλο από εκεί που έχει στην περίφραξη. Εδώ βλέπουμε ότι έχει φέξει αρκετά. Πάμε να δούμε και το άλλο το πλαϊνό. Βλέπετε με το που πλησιάσεις κατευθείαν πιάνει το φωτοκύτταρο εδώ. Βλέπετε πως ανάβει. Και την ένταση. Είναι αρκετά δυνατό όπως σας είχα πει. Δηλαδή είμαι πολύ ευχαριστημένος και αυτή την ένταση την έχει περίπου για 5 με 6 ώρες τουλάχιστον. Και το καλοκαίρι όλο το βράδυ. Τώρα έσβησε. Περίπου 20-25 δευτερόλεπτα κρατάει. Με το πλησιάζει πάλι ανάβει. Εγώ αυτά τα έχω τοποθετήσει και περιμετρικά. Όπως βλέπετε αυτό. Της περίφραξης. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω να σας βοήθησα να βρείτε κάτι εύκολο και οικονομικό, χωρίς καλώδια κτλ. Ό,τι χρειαστείτε από θέμα απορίας και αν έχετε, μπορείτε να μου στείλετε ένα μήνυμα και να σας βοηθήσω σε ό,τι χρειαστεί. Καλό βράδυ.